Ζήτημα 24 ώρων είναι πλέον ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης, καθώς Μαξίμου και Υποκράτους βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή, ενώ παράλληλα ξεκινούν οι διεργασίες για τη σύνταξη της νέας προγραμματικής συμφωνίας της δικοματικής κυβέρνησης, που θα αποτελείται από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Ευάγγελος Βενιζέλος στο νέο σχήμα να αναλάβει θέση αντιπροέδρου, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι πλέον θα έχουν καλύτερη συνεννόηση και συνεργασία. Κρίνεται ότι πρέπει ο κύριος Βενιζέλος να έχει ρόλο? Βεβαίως, σημαντικό ρόλο. Άλλωστε, και στην ως σήμερα κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ συμμετείχε πιο διακριτικά από δική του επιλογή. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, γιατί καλύτερα να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Αντίθετα, ο Πρωθυπουργός δηλώνει απογοητευμένος από το Φώτη Κουβέλη, αλλά αποφεύγει χαρακτηρισμούς. Δεν ξέρω γιατί άλλαξε στάση. Δεν θέλω να διατυπώνω δημόσια υποθέσεις. Ξέρω όμως ότι είχε βρεθεί συμφωνία την Τετάρτη το βράδυ. Αλλά ο κύριος Κουβέλης δεν δέχτηκε ούτε αυτό, ούτε όλα τα προηγούμενα που είχε δεχθεί την Τετάρτη. Λυπάμαι ειλικρινώς γι' αυτό. Αλλά εμείς έπρεπε να προχωρήσουμε. Φυσικά με ενόχλησε η στάση του κύριου Κουβέλη την Πέμπτη το βράδυ, αλλά δεν αλλάζω την άποψή μου για το πρόσωπό του. Παράλληλα όμως, ο κύριος Σαμαράς ασκεί κριτική στις επιδόσεις των υπουργών της Δημοκρατικής Αριστεράς. Υποστηρίζει μάλιστα ότι κατέληξε στο κλείσιμο της ΕΡΤ επειδή οι Αντώνης Μανιτάκης και Αντώνης Ρουμπακιώτης δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν και να απομακρύνουν τους αναγκαίους υπαλλήλους από το δημόσιο. Έγινε μια προσπάθεια να βρεθεί μια λύση με συμβασιούχους. Ο ένας υπουργός την πρόθυσε και ο άλλος υπουργός τη ματέωσε. Και οι δύο ήταν από τη Δημοκρατική Αριστερά, όπως θυμάστε. Συνεπώς, έκλεισε και αυτή η εναλλακτική λύση. Γνώριζαν οι περισσότεροι και το καταλάβαιναν όλοι ότι δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνει τίποτε άλλο πέρα από το να κλείσει ένας δημόσιος οργανισμός ώστε να καταργηθούν όλες οι θέσεις του και μετά να ανασυσταθεί από την αρχή. Και από όλους τους οργανισμούς που μπορούσαν να κλείσουν, η πιο κραυγαλαία περίπτωση αδιαφάνειας και σπατάλης ήταν η ΕΡΤ. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, με άρθρο του στο Έθνος της Κυριακής, επισημαίνει ότι το δίδαγμα της κρίσης είναι ότι στην πατρίδα μας δεν υπάρχουν περιθώρια για μικρές κομματικές ή προσωπικές επιλογές. Για εμάς οι προτεραιότητες είναι αυτονόητες. Το εθνικό συμφέρον προτάσσεται κάθε κομματικής επιδίωξης. Η δημοκρατική παράταξη και στο παρελθόν και τώρα υπάρχει χάρη του λαού και του έθνους. Αρχίζει τώρα μια νέα φάση που πρέπει να θεμελιωθεί στις δύσκολες εμπειρίες των προηγούμενων τριών ετών, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της τρικομματικής κυβέρνησης συνεργασίας. Απαιτούνται εγγυήσεις σοβαρότητας, ενότητας, αποτελεσματικότητας και επιτυχίας. Εγγυήσεις προγραμματικές, οργανωτικές, προσωπικές. Στο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να καταθέσουν πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, αν και η Δημοκρατική Αριστερά δεν φαίνεται διατεθειμένη να αποσύρει την εμπιστοσύνη της από την κυβέρνηση. Τα όπλα που έχουμε από το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής πάντα τα έχουμε σε πρώτη χρήση, αν χρειαστεί.